Οι εκλογές είναι εντελώς διαφορετικές από τις άλλες. Το αίτημα για αλλαγή πολιτικής στην Ευρώπη, για μια βαθιά τομή που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Αριστερά, θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη πλέον απήχηση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όχι μόνο από τα συνδικάτα και από τους διανοούμενους, αλλά ευρύτερα πλέον. Και αυτές οι ευρωεκλογές είναι τομή, κατά την εκτίμησή μας, για μια αλλαγή πολιτικής. Ναι. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εγώ όποτε πάω έξω, ήμουν προσφάτως σε ένα συνέδριο για την ευρωπαϊκή κρίση χρέους που έκανε η Ρόζα Λούξεμβουργκ στις Βρυξέλλες, το ερευνητικό Ινστιτούτο του Ντι Λίνκε. Ό,τι ρωτούσε ο κόσμος ήταν τι θα γίνει στην Ελλάδα. Ενώ υπάρχουν επίδικα σε όλες τις χώρες, αν θα ανέβει το ένα κόμμα το άλλο. Τα βλέμματα όλων ήταν στην Ελλάδα. Επί τη ευκαιρία, μια σχέση. Είπε μια κουβέντα για αυτό τον πόνο εκεί πέρα, δηλαδή. Την είπε τη Μέρκελ. Γιατί του την έπεσε και ο Αλέξης από πάνω, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε, οι διαφοροποιήσεις που είναι εντός της ίδιας πολιτικής πρέπει να επισημαίνονται. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε μια σύγκληση των δύο παλαιών μεγάλων παρατάξεων, τουλάχιστον στη χώρα μας παλαιών μεγάλων παρατάξεων, στους βασικούς άξονες αυτής της πολιτικής. Αυτό δεν πάει άλλο. Ήδη η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας, των δύο ευρωβουλευτών, που λένε ότι οι πολιτικές της Τρόικας οδηγήσανε στο να παραβιαστεί η ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χάρτα δικαιωμάτων δείχνει. Για τον πόνο ρώτησα. Τι έπαθε τώρα και του την έπεσε. Ήταν σύγκρουση καλλιτεχνών, δεν είναι στην πολιτική αυτό. Α, δεν ξέρω. Όχι. Μην το λέτε. Είπε, ρε παιδί μου, μπορώ, βρήκε τη Μέρκελ μπροστά του και τη είπε, μας αυτό. Μπες, τα κατάφερα, αλλά μας έσκυσες. Τώρα γιατί ο Άλεξ να την πέσει τον πόνο και να πει ναι, αλλά είπε τη μισή αλήθεια και τα... Γιατί πρέπει να έχουμε τις καθαρές θέσεις, έτσι. Δεν ταυτιζόμαστε με κάθε ατάκα που χρησιμοποιείται επικοινωνιακά κάθε φορά. Αυτό διευκρίνησε. Ότι καλό μένα, αλλά χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο. Τώρα, αυτές τις διαπραγματεύσεις που γίνονται με την Τρόικα αυτές τις μέρες και που δείτε ότι υπάρχει και ένα τελεσίγραφο, βρέστε τα μέχρι την Κυριακή. Υπάρχει καινούργια θέματα η Τρόικα και ακόμα και το πλεόνασμα αμφισβητεί και πού θα μοιραστεί. Και... Τι λέτε εσείς, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς λέμε το εξής πολύ απλό, ότι το ομόλογο που είναι να πληρωθεί στους ίδιους που θα δώσουν τα λεφτά, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λίγη το Μάιο. Λίγη το Μάιο. Μέχρι το Μάιο μπορούμε να κάνουμε πολλές συζητήσεις. Να κάνουν δηλαδή. Και να λένε νέα μέτρα, όχι δεν τα δεχόμαστε, παλιά είναι, θα αυτό. Όσο πλησιάζουμε προς το Μάιο θα δούμε. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι ήδη μας προετοιμάζουν για μέτρα που εμείς θεωρούμε αποτρόπαια, όπως είναι το lockout, η πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων, η ουσιαστική απαγόρευση της απεργίας μέσα από αυτή τη ρύθμιση για το 50-1 από τα εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου. Αυτά τα απαιτεί η Τρόικα, αλλά η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν τα κάνει δεκτά, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Μέχρι το Μάιο η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι δεν θα τα κάνει δεκτά. Και επειδή συνήθως όταν είναι να πληρωθεί μέχρι το ομόλογο. Μέχρι 18 Μαΐου εννοείται, μέχρι το τέλος Μαΐου. Μέχρι το τέλος Μαΐου. Εδώ που τα λέμε, κυρία Τζαβέλα, μισό σα να σα ρωτήσω κάτι, εσείς που ξέρετε πώς σκέφτονται εκεί πέρα.